Λοιπόν, γενικός διευθυντής. Γενικός διευθυντής, απιστεχνικός αρχηγός, παίχτης, μελλοντικός πρόεδρος, τι να πω, παιδί. Τι να πω, τα πω όλα. Καλή σεζόν καταρχήν, Νάκη και τέτοια πράγματα. Από εδώ, είμαι όμορφα, άμε. Κούκλος. Σκέφτηκα. Έτοιμα. Είναι για να το βάλουμε στα παραλυπόμενα και αυτό. Έλα, θα δεις. Ορίστε. Κατάλαβες εγώ γιατί περίμενα, γιατί λέω θα μου πει. Το βλέπα αυτό. Εσύ θα πρέπει να με ρωτάς τώρα, έτσι. Εγώ, μη μου αγχώνεις. Εύκολος όπως λέει. Τι να πω. Θα μην κάνουμε ένα αστείο και εμείς. Ναι. Εντάξει, το καμές. Πάμε. Και πάμε. Πάμε να κάνουμε και την πασαρέλα εδώ. Πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία. Λοιπόν, κοίταξε εδώ για να μπούμε εμείς στο σκάφος. Πιάνω από παντού εγώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτός είναι ο κάμφωνας. Τι ωραίο σκάφος που είναι αυτό. Ωραία, είμαστε όλοι έτοιμοι. Όχι. Έλα μέρη να ξεκινήσουμε. Έλα, καρδούλες, ναι. Ναι, πείτε, ελάτε. Μαζοχτείτε, στριμωχτείτε. Γράφει. Όχι τόσο πολύ σκανδάλι μου. Είμαι η Δήμητρα. Τι αθλήματα κάνεις. Καρβαλέτο. Θα μας πει τώρα η Δήμητρα. Πες τα εσύ. Κάνω μπαλέτο, κολύμβηση. Σου περνάω σου. Και έχω το καλύτερο αδερφό του κόσμου. Το χειρότερο. Και... Έχω το χειρότερο αδερφό του κόσμου. Και κάνω και τένις. Και κάνει και τένις η Δήμη. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ζαχαροπλάστης. Ζαχαροπλάστης. Αλλάζουμε πλάνο. Γράφει. Θα το βάλω στο παραλυπόμενο. Έτοιμοι. Πάμε, φύγαμε. Θες. Κάτω, έχω κλιχούλες. Εντάξει. Δεν γράφει. Γράφει. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Θα... Έλα εδώ ρε παιδί μου. Έλα εδώ. Δεν μου λες παιδί μου εσύ. Θα με τρελάνεις τελείως. Όνομα τεπώνυμο. Μαριά Κασαβίδη. Μάλιστα. Και πόσο καιρό κάνουμε γυμναστική? 4 χρόνια. Τι είπε ρε παιδιά, πόσο καιρό κάνουμε γυμναστική? 4 χρόνια. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε και την αντρική ομάδα. Για ελάτε, για όχι, τα θέλετε τώρα. Τα θέλετε. Για έλα εδώ Τζούκα. Ο Τζούκας έρχεται και ο σκανδάλης εδώ, τα ζυζάνια εδώ, πάρτους. Έτσι, γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται σε κάθε προπόνηση. Μας καλοδεχτήκατε αρχικά, μπορώ να πω όλα τα παιδιά από τα Γιάννενα. Μην υποθυμήσεις παιδί μου, μην πέσεις κάτω. Και αυτό το μαλακτικό με έχει τρελάνει. Τι είναι αυτό, τι ωραία που μυρίζουν τα ρούχα σου. Όλα καλά. Πιστεύεις ότι φέτος ο Φέακας μπορεί να κάνει κάτι δυνατό στην κατηγορία? Ναι, είμαστε πιο έμπειρες πια. Δηλαδή, πλέον μπαίνουμε πιο δυνατές. Άντε, που είστε πιο έμπειρες πια, 15 χρόνια. Θα πεθάνω, θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ωραία, άρα να βγούμε καλή χρονιά, έτοιμες για τον πρωταγώνα δηλαδή. Έλα εδώ, κατσαρέ. Όποιος θα μιλάει, θα έρχεται. Έλα εδώ, κατσαρέ, Σπύρο. Γεια σας. Σπύρος Κατσαρός. Το παιδί πουλάει στην τηλεόραση, φαίνεται. Ξανθός, πρασινομάτης, κούκλα. Ό,τι καλύτερο. Θα μείνει μόνιμα στο νησί το παιδί. Εντάξει, θα μείνει μόνιμα. Καταλαβαίνεις τι περνάει τώρα ο Πασκάλης Πίτος στο Θέακα. Είναι ξεχωριστή και προεξέχον είναι ο άντρας σου. Μας βοηθάει πάρα πολύ φέτος. Αλλά δεν μιλάει, μόνο εντός γηπέδου. Όχι, δεν μιλάει, μόνο κάνει. Μόνο κάνει. Να έχετε αντιλήψει. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, λέει, δεν το έγραψα, το έκοψα. Και πολύ καλά που τα πες. Την τσακώσαμε! Τι θα πει ο coach, σήμερα τρώμε. Α, είναι η γιορτή του Κερκυραϊκού. Σπυριδούλα Καρυδί, έλα εδώ κορίτσι μου, τι τρως. Τίποτα, είπε να φάει τώρα μέρες που είναι. Ένα έτσι μικρό δεν είναι. Μου είπε να φάω. Έλα, κατάπιε, τι κάνεις. Καλά είμαι εσείς. Δεν μου λες, μετά από αυτό έχει κι άλλο ή μόνο αυτό θα φας? Δεν θα φάω άλλο. Έλα τώρα, δεν θα φας άλλο, πες τα εδώ, μην τρέπεσαι. Δεν βλέπει ο coach, είναι πίσω. Όχι, άλλο ένα κομμάτι. Έφαγα ήδη κοτομπουκές, οπότε. Α, έχει φάει, είσαι φαγωμένη. Τώρα είσαι για το γλυκό. Θα την αφήσουμε να το φάει. Για να με φτάνει, μωρέ. Όχι, όχι, δεν τα παίρνουμε τα παπούτσια, δεν τα τραβάμε. Έλα, τελείωνε, πάμε.
Σιγά, σιγά, τι με τα πίδι είμαι. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ήτανε... Να είσαι καλά. Ζαφύρης. Να είσαι καλά, Ζαφύρης. Ζαφύρης. Μάρκο Ζαφύρης, μια και περνάει. Μαλή, πες μας και ένα γεια. Γεια σας, έβαψε το μαλλί. Πολύ ωραία. Αρέσει, όλα πολύ καλά. Ωραία. Ναι, σχαρή. Πώς είδες το ΦΕΑΚΑ σήμερα, για πες. Λοιπόν, επειδή δεν μόνο τα παιδιά, γιατί έλα εδώ Γιάννη Αλαμάνο και εσύ που μας κάνεις τον έξυπνο. Έλα εδώ Γιάννη Αλαμάνο μου. Ο Γιάννης φόρεσε σήμερα ένα ιστορικό νούμερο στην πλάτη, το νούμερο 10. Έχετε ρε παιδιά φανατικό κοινό, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Τι είναι αυτό το φανατικό κοινό. Στην κερκίδα εδώ, η Κασεδό Πάλα, Σαλαμάνο εδώ, σου λένε τι είναι δική σα ξαδέρφια είναι ή είναι τίποτα. Αυτό που είπε τώρα ο Μάκης. Είμαστε πολύ ωραίοι για να αντέξουν τα κορίτσια. Τι θα κάνουμε. Σημειώσω ότι εγώ δεν παίρνω ποτέ χειροκρότημα το ανάλογο που. Γιάννη Πάλα θέλει λεπτομερή και αναλυτική συνέντευξη τώρα για να πει πολλά. Λοιπόν, να τα πούμε στο επόμενο παιχνίδι. Ha!